centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Καρνικολόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα. Βγαίνετε λοιπόν με ένα άρθρο, θα λέγαμε και ρεπορτάζ, θα μπορούσε να το πει κάποιος. Όχι μόνο άρθρο. Ναι, εγώ θα το έλεγα ρεπορτάζ. Γιατί αυτά είναι θεωρητικά, θα πρέπει να τα ξέρω κάθε πολίτης. Και δυστυχώς δεν τα ξέρω ούτε εγώ μερικές φορές. Πώς σας μπήκε η ιδέα να κάνετε ένα θέμα για το νερό της ΔΕΙΑΚ και για την τιμολογιακή πολιτική που κυρίως ακολουθεί η ΔΕΙΑΚ απέναντι στο κοινωνικό αυτό αγαθό? Λοιπόν, είναι πολλοί παράγοντες. Το ερέθισμα ξεκίνησε από ένα εδώ μπλοκ τοπικό, το About Καστοριά, κάπως έτσι λέγεται, το οποίο βγάζει σε κάποια φάση μια απόφαση της ΔΕΙΑΚ για μια έκπτωση των δύο εταιριών ουσιαστικά που μόλυναν τον υδροφόρο Ρίζοντα. Μάλιστα. Και άρχισαν κάποιες αντιδράσεις με βάση αυτό, κάποιες απορίες. Ναι, το είχε εξηγούσει σε προηγούμενη εκπομπή ο κύριος Τόσκος αυτό. Το εξηγούσε, τι εξήγησε δηλαδή? Εξήγησε ότι είναι προσωρινό και θα επανέλθει κανονικά. Ωραία, να ρωτήσω το εγώ, γιατί δεν είναι προσωρινό για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις? Γιατί δηλαδή δεν έκανε αυτή τη διάκριση, τη θετική διάκριση, μόνο για αυτές τις δύο εταιρείες και θα την κάνει γενικά? Και όπως θα δείτε και μέσα στο άρθρο, όπως το διαβάσει. Τώρα έχω και τα στοιχεία μαζί, αν θέλετε να τα βρω κάποια στιγμή. Θα δείτε ότι γενικά υπάρχει σε ξενοδοχειακές μονάδες ή σε φάρμες ή σε φωτοβολταϊκά μια ευνοϊκή μεταχείριση σε σχέση ακόμη και με τους πολίτες. Για ξενοδοχειακές μονάδες είχαμε ακούσει και παλιότερα ότι όχι απλά έχουν φθηνό νερό, αλλά είναι και, και κάποιες τουλάχιστον που χρωστάνε και αρκετά στην ΔΕΙΑΚ. Και αυτό έχει ακουστεί επίσης πριν από καιρό. Ναι, αλλά τις ωραίες εποχές χρεώνουν την πισίνα 3 ευρώ, έτσι, με το φθηνό νερό. Δηλαδή να βλέπουμε λίγο τα πράγματα πιο σφαιρικά και πιο γενικά. Το άλλο κομμάτι είναι ότι από αρκετούς πολίτες υπάρχουν παράπονα που τα δέχομαι και εγώ, ας πούμε, έμεσα και μέσα στη συζήτηση, ας πούμε, την καθημερινή, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ότι υπάρχουν υπέρογγες χρεώσεις. Δηλαδή, άτομο, ξέρω εγώ, με καινούριο υδρομετρητή, ξαφνικά πληρώνει, ενώ ξέρει πόσα κυβικά έχει, γιατί είναι καινούριος υδρομετρητής και δίνει και μάλιστα και μόνη της, ας πούμε, τα κυβικά στη ΔΕΙΑΚ, για να μην υπάρχουν αποκλήσεις γιατί λόγω της μέτρησης και τέτοια, και βλέπει, ας πούμε, να χρεώνεται κυβικά τα οποία δεν τα έχει ξοδέψει. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς συμβαίνει αυτό. Γιατί λέτε εδώ στο άρθρο σας ότι ας ξεκινήσουμε από την τιμολογιακή πολιτική και να πούμε ότι οι καταναλωτές ομαδοποιούνται σε 5 μεγάλες κατηγορίες. Ναι. Θέλετε να τις πιάσουμε μία-μία? Για να τις πιάσουμε. Στην πρώτη κατηγορία λοιπόν είναι οι πολίτες δημοτικής κοινότητας Καστοριάς, όσοι ζουν δηλαδή στην πόλη. Σωστά. Αυτοί παίρνουν το ραβασάκι τους αναδίμηνο με το εξής μοτίβο γράφεται. Έναντι-έναντι εκαθαριστικός. Το πάγιο τους είναι 18 ευρώ αναλογαριασμό. Θα εξηγήσουμε παρακάτω γιατί είναι με κεφαλαία αναλογαριασμό. Χωρίζονται σε τρεις φυλές κατανάλωσης. Τρεις κατηγορίες δηλαδή. Γιατί το λέτε φυλές κατανάλωσης? Εντάξει, το κάνετε πιο ποιητικό. Χιούμορ, ναι, όχι χιούμορ, να έχει. Ανάλογα με το. Ναι, δεν λέτε μόνο αυτό. Λέτε παραπάνω ότι. Λέτε και κάτι άλλο που δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Λέτε ότι πολλοί είναι οι συμπολίτες μας, οι συντοπίτες μας, που όταν παίρνουν λογαριασμό από τη ΔΕΙΑΚ, ξεσκονίζουν τα μαθηματικά βιβλία τους και αναζητούν στο ίντερνετ πως την κλαίουσα Παναγία. Ναι, αυτό. Θέλετε πάντα εσείς τώρα να το. Όχι, το φτάνετε στο τέλος. Συγγνώμη τώρα. Το πανό αυτό, το οποίο είναι και στο εξώφυλλο, ας πούμε, του άρθρου, είναι το ίδιο το πανό που σήκωσε ο κύριος Τόσκος με δικά του έξοδα, όπως λέει. Αυτό το πανό. Οπότε θα γυρίζονται αυτά που έμεναν κάποια στιγμή, κύριε Ματσούλη. Δεν είναι. Δεν με προκαλώ εγώ. Αυτό είναι αντίδραση στην πρόκληση. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε αυτή την πρώτη κατηγορία για να μην χαθούμε. Ωραία, λοιπόν, στην πρώτη κατηγορία. Ποιο είναι το παράξενο εδώ λοιπόν? Το παράξενο εδώ είναι σε σχέση με τις άλλες, ας πούμε, οι κατανάλωση. Για τους καταναλωτές της πόλης. Για τους καταναλωτές της πόλης. Το παράξενο εδώ πέρα είναι, ας πούμε, ότι είναι πολύ λίγα τα κυβικά που αλλάζει κατηγορία. Δηλαδή τα 15 λεπτά, ας πούμε, τα αλλάζει στα 20 κυβικά. Μάλιστα. Αν δείτε αντίστοιχες ΔΕΙΑΚ, δεν το κάνει κανένας. Οπότε οι περισσότεροι πολίτες, ακόμη και μόνος του να είναι ένας, εγώ προσωπικά που μένω μόνος μου, ας πούμε, και πώς τα ξοδέψω, ας πούμε, ένα καζανάκι, το ξύρισμά μου και το φαγητό μου, ξέρω εγώ. Συνήθως ξεπερνά αυτό το όριο. Δεν είναι πολύ εύκολο. Οπότε οι περισσότεροι πολίτες, ο μέσος όρος των πολιτών, τον πληρώνει με 45 λεπτά
το κεβικό. Ναι, αλλά άλλο μόνο σε ένα σπίτι και άλλο μια οικογένεια. Στην οικογένεια σίγουρα. Στην οικογένεια, 45, για να το διευκρινίσουμε αυτό, ναι, ότι είναι σίγουρα παραπάνω. Ποιο, ναι, εννοείται. Ενδεχομένως περνάει και τα 60. Τώρα δεν υπάρχουν, δηλαδή άλλο ερώτημα που θέτεται μέσα στο άρθρο, ναι, και το θέτω και εγώ ας πούμε στη ΔΕΙΑΚ, είναι δεν έχουμε ας πούμε στο site της ΔΕΙΑΚ ένα μέτρο, ποιο είναι το μεσοσταθμιστικό, δηλαδή μεσοσταθμιστικά πόσο καταναλώνει ο κόσμος. Ποιο είναι το μέσο όριο, ξέρω, που καταναλώνει ο κόσμος. Βλέπω αντίστοιχες ΔΕΙΑΚ, ας πούμε τις ΔΕΙΑΚ. Αυτό όταν ήσασταν και στον Δήμο, γιατί θυμίζουμε τον κύριο Καρνικολόπουλο, ήταν επικεφαλής στον Ενδήμο, δημοτικό σύμβουλο στην προηγούμενη δημοτική αρχή. Σωστά, για να σας προλάβω, αυτό ήθελα να το πω με το καλημέρα, ναι, βασικά. Γιατί, ναι. Θέλω να ζητήσω ένα τεράστιο συγγνώμη από το λαό της Καστοριάς, τεράστιο συγγνώμη, και έχω ευθύνη και εγώ γι' αυτό, γιατί πολλές από αυτές τις τιμολογικές πολιτικές τις ψήφιζα και εγώ τώρα. Ακριβώς, αυτό είναι το θέμα τώρα. Και μόνο που. Λόγω του φόρτου εκεί πέρα, δεν θα δικαιολογηθώ τώρα, δεν είναι δικαιολογία. Γιατί αυτό, αυτά τα ψηφίζατε κι εσείς, κύριε Καρνικολόπουλο, την περίοδο εκείνη. Ακριβώς. Και γι' αυτό θέλω να ζητήσω τεράστιο συγγνώμη. Γιατί και εγώ δεν είχα αντιληφθεί το πράγμα. Δηλαδή, τη τιμολόγηση αυτή τη θεωρούσα φυσιολογική. Όμως δεν είναι φυσιολογική. Δυστυχώς. Αν δηλαδή ήμουνα τώρα δημοτικό σύμβουλο, εγώ θα παρετούμουνα. Και θα έβγαινε κάποιος άλλος στον Ενδήμο, εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι ηθικά δεν μπορώ να το ανοιχθώ αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν λέτε ότι ήταν και δικό μου λάθος όταν ερχόταν αυτά τα πράγματα προς ψήφιση, που τα θεωρούσα φυσιολογικά και δεν έδωσα την πρέπουσα σημασία ή την αναζήτηση. Μπράβο, αυτό. Δεν που κάνετε τώρα. Μάλιστα. Και τα ανακαλύπτω τώρα. Όπως και άλλα λάθη πιθανόν να έχω κάνει που θα ανακαλύψω αργότερα. Έτσι. Μάλιστα. Πάμε τώρα στις υπόλοιπες κατηγορίες. Νούμερο 2 και νούμερο 3 είναι οι πολίτες στα χωριά, τα οποία ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες επίσης. Δεν είναι γνωστό με ποια κριτήρια έγινε αυτή η ομαδοποίηση. Παραδείγματος χάρη λέτε, το τυχιό και οι πολυκάρποι είναι σε άλλες κατηγορίες, αλλά γιατί. Να ένα πρώτο ερώτημα προς απάντηση. Να γιατί να είναι άραγε τα ορεινά χωριά με τα παιδινά που καταναλώνουν πιο πολύ νερό. Να είναι το κριτήριο πληθυσμός, που μάλλον αυτό είναι. Να είναι η πρώην καποδιστριακού οργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κανένα από αυτά δεν λειτουργεί φυσιολογικά για τη συσχέτιση. Τι συμβαίνει εδώ λοιπόν σε αυτές τις κατηγορίες? Αυτό θα μας το απαντήσει άμα θέλει ο κύριος Τόρκο. Γιατί τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω ας πούμε πώς ξεκίνησε αυτή η κατηγοριοποίηση. Πάντως δεν μπορείς να το βάλεις. Το κάνω, υποθέτω, εδώ λέτε ότι υποθέτω, η κατηγορία νούμερο 2 παίρνει ραβασάκι με μοτίβο έναντι ναι, εκαθαριστικός όπως και της πόλης, με 21 ευρώ πάγιο αναλογαριασμό κάθε τετράμινο. Ενώ οι της κατηγορίας νούμερο 3 παίρνουν ραβασάκι με το μοτίβο έναντι εκαθαριστικός ανά εξάμηνο. Σωστά, δηλαδή, είναι δύο φορές τον χρόνο. Ναι. Και βλέπετε ότι χωριά παρεμφερής ας πούμε γεωγραφίας ή παρεμφερής πληθυσμού πληρώνουν διαφορετικά τη τιμολόγηση ανάλογα με το πότε τους έρχεται ο λογαριασμός. Εδώ λοιπόν έχουμε το πρώτο ας πούμε στοιχείο. Γίνεται φανερό ότι το πάγιο είναι ο βασικός συντελεστής των λογαριασμών και όχι έτσι και αλλιώς κειμενόμενη κατανάλωση. Ναι, γιατί τα πάγια της ΔΕΙΑΚ ουσιαστικά χρησιμοποιούνται για τις πάγιες ανάγκες, δηλαδή για τις μισθοδοσίες, για τις βλάβες, για τα τηλέφωνά τους, τα ρεύματά τους και όλα αυτά. Οπότε αυτό είναι το βασικό στην ανταπόδοση. Και από εκεί και πέρα έρχεται η κατανάλωση, η οποία συμπληρώνει όλο αυτό, καλύπτει δάνεια ή οτιδήποτε. Τώρα, φαντάζομαι. Το πάγιο λέτε εδώ συνολικά επιβαρύνει τους πολίτες της πόλης με 108 ευρώ το έτος. Δηλαδή, μόνο για πάγια, εγώ και εσείς που είμαστε στην πόλη, καταναλώνουμε 108 ευρώ μόνο για τα πάγια. Αν ήμασταν στην πρώτη κατηγορία στα χωριά, θα ήμασταν με 63 ευρώ το χρόνο, στα πάγια μόνο. Και αν ήμασταν στη δεύτερη κατηγορία, εκεί δηλαδή που είναι δύο φορές τον χρόνο ανά εξάμηνο, θα ήμασταν με 42 ευρώ το έτος. Και κάποιος θα σας πει, μα δεν είναι σωστό κύριε Καρνικολόπουλο, θέλει να διώξουμε και τους τελευταίους που είμαστε στα χωριά μας. Όχι. Δεν πρέπει αυτός που είναι στο χωριό, που έχει και τον κήπο του δηλαδή, που έχει και κάτι να ασχολείται εκεί, δεν πρέπει να έχει φθηνότερο νερό ή και φθηνότερο πάγιο? Και πρέπει να διώξουμε το κάτοικο της πόλης, θα έλεγα εγώ, που πλένει ένα μπαλκόνι. Άρα λοιπόν, τι είναι λέτε, να πάει αυτό. Και το 108 που πληρώνει η πόλη στα 42 που είναι για έτος το εξάμηνο? Όχι, αν θα ήταν. Γιατί έτσι θα την κλείσουμε τη ΔΕΙΑΚ στο τέλος. Ναι, εντάξει, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει μια πιο ισοσκελισμένη κατάσταση σε όλο αυτό. Και πιο πολύ δεν είναι οι λογαριασμοί των πολιτών. Το πιο σκανδαλώδες για μένα, γιατί είναι σκάνδαλο αυτό, ναι, είναι η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται για τις επιχειρήσεις, δηλαδή η ευνοϊκή αυτή μεταχείριση σε σχέση με τους πολίτες. Ας πούμε, γιατί να μην πληρώνουν περισσότερο οι επιχειρήσεις, ας πούμε, εντάξει, όχι που πλήττονται, που γενικά δεν πλήττονταν έως τώρα, ναι, εντάξει, ναι,
Και όχι απλά δεν πλήττονταν, δημιουργούσαν ένα σκάνδαλο. Θα έπρεπε να πληρώσουν πρόστιμα. Ας πούμε, η σύγκρουσή μου με τη ΔΕΙΑΚ, γιατί δεν είχα και καλές σχέσεις, ας πούμε, απόλυτα με τη ΔΕΙΑΚ, για έναν λόγο. Γιατί είχα διαφωνήσει τότε, όσον αφορά την μόλυνση που είχε γίνει, που ήμουν τη γνώμη, όποιο χρησιμοποιούσε τετραχλωριθυλένιο τότε, αφού δεν απαραδέχονταν ποιο είναι. Εν δυνάμει όλοι ήταν εμολυντές. Άρα εν δυνάμει θα έπρεπε να αυξηθεί η τιμολογική τους πολιτική για να μπας και γίνει κάτι με αυτό, να συνδέσουμε το δυσπηλιό τότε με. Ναι, ήταν τεράστια η κόντρα σας τότε. Την πληρώσαμε όμως, όλοι μας αυτοί. Εντάξει, και εσείς και εγώ και οι πολίτες των χωριών. Οπότε δεν είναι η διαφορά αυτή τόσο ουσιαστική όσο η ευνοϊκή μεταχείριση που έχουν οι επιχειρήσεις σε σχέση με τους πολίτες. Γιατί δεν μπορεί, ας πούμε. Παρακάτω θα το διαβάσουμε, θα το διαβάσετε λογικά, ότι υπάρχουν επιχειρήσεις, ας πούμε, στο ΒΠΑ, τα οποία πληρώνουν όσο το χαμηλότερο χωριό, 2 φορές το χρόνο, 42 ευρώ. Όταν και λέτε πώς μια επιχείρηση μεγάλη πληρώνει 42 ευρώ, το πάγιο εννοείται. Το πάγιο, ναι, για το πάγιο. Όπως το πληρώνει το χωριό και ο κάτοικος ενός μικρού διαμερίσματος της Καστοριάς πληρώνει 108 το χρόνο. Όχι πώς γίνεται αυτό. 108 της Καστοριάς. Της Καστοριάς, ναι, αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Υπάρχει το μεγάλο επίσης ερώτημα, εάν, γιατί όπου και να βρεθείς και να συζητάτε για νερά, αυτό θα το έχετε ακούσει σίγουρα αυτή την ερώτηση, αν είναι ακριβό το νερό της ΔΕΙΑΚ σε σχέση και με την υπόλοιπη χώρα. Ναι. Εδώ λοιπόν παραθέτετε ορισμένα στοιχεία. Παλιότερα που το είχαμε συζητήσει και αυτό το θέμα με τους υπεύθυνους της ΔΕΙΑΚ, μας είπαν ότι μεσοσταθμικά το νερό της ΔΕΙΑΚ δεν είναι ούτε το πιο ακριβότερο ούτε το πιο φθηνότερο. Είμαστε, ας πούμε, αν πάρουμε όλο το χάρι της Ελλάδας, πάνω κάτω στη μέση. Σε σχέση με τη Δυτική Μακεδονία που το έψαξα εγώ, πέρα από τα Γρεβενά, το οποίο δεν έβγαλα άκρη για πολύ, να σου πω. Ναι. Εντάξει, τα υπόλοιπα, ας πούμε, η Φλόρινα πληρώνει 14 ευρώ το τρίμηνο το παγιό της. Ναι, έτσι. Ναι. Και το χρεώνει μετά τα 45 κυβικά. Ναι. Μετά τα 20. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε 45 για να ανέβεις κατηγορία. Mm-hmm. Στη δεύτερη κλίμακα. Και αυτό χρεώνεται μετά με 29 λεπτά. Πιο ακριβά σε σχέση με εμάς. Έτσι. Στη πρώτη της κατηγορία. Η Κοζάνη το πληρώνει με 17 ευρώ ένα τετράμινο. Ακόμη δηλαδή φθηνότερα. Η Κοζάνη έχει 17 ευρώ ένα τετράμινο και χρεώνει μέχρι τα 80 τετραγωνικά με 0,60. Ναι, μέχρι τα 80 κυβικά. Έτσι. Από τα Γρεβενά βλέπω δεν βγάλατε άκρη. Όχι, δεν βγάλατε. Γιατί δεν ήταν καλό το site. Η Λάρισα, ας πούμε, που την έχω σαν υποσημείωση και βασίστηκα, ας πούμε, προσπάθησα να δω λίγο πού είμαστε σε σχέση με άλλες. Τώρα δεν είμαστε λογιστές. Έτσι, κανονικά θα πρέπει να βγει κάποιος υπάλληλος του Δήμου να μας εξηγήσει λιγάκι αυτά κάποια στιγμή ή τέλος πάντων επίσημα να μπουν στο site της ΔΕΙΑΚ. Πόσο είναι το μεσοσταθμιστικό, ας πούμε, στη Λάρισα. Φαίνεται να είναι πιο ακριβώς σχέση με τις Καστοριάς. Όμως εκεί έχουν και καταστάσεις λήψη υδρίας, έχουν άλλη τιμολογική πολιτική και άλλο κίνητρο για τιμολόγηση. Εδώ πέρα δεν έχουν τέτοια κίνητρα. Εντάξει, γιατί έχουμε πολλά νερά και το πληρώνουμε σχεδόν ίδια με την κέρδη. Άρα και εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε ακριβώς και να συγκρίνουμε, γιατί άλλα πάγια και αλλιώς χρεώνει η Φλόρινα. Άλλα πάγια και αλλιώς χρεώνει η Κοζάνη. Άλλα πάγια και αλλιώς χρεώνει ακόμη και στη χρονική απόσταση το ένα πάγιο μετάλλο. Μήνα, δίμηνο, τρίμηνο, εξάμηνο. Ας μείνουμε στο πάγιο, γιατί η κατανάλωση μετά. Δεν είναι και μεγάλα, δηλαδή τώρα μιλάμε για 10-20 λεπτά βαριά το κυβικό, έτσι. Στα 10-20 λεπτά, εντάξει, δεν θα δείτε και δεν αξίζει τον κόπο να συζητάμε όταν μάλιστα επαναλαμβάνω το νερό δηλαδή είναι τόσο πολύ χρήσιμο. Ναι. Και με κάποιον τρόπο πρέπει να έχετε και καθαρό και ασφαλές, γιατί από την άλλη όλο αυτό πρέπει να είναι και ανταποδοτικό. Πληρώνει ο κόσμος ό,τι πληρώνει για να έχει συνεχώς νερό. Για να έχει όχι όμως μόνο αυτό, αλλά να έχει συνεχώς καθαρό και νερό, καλό νερό. Και να πάει παντού, χωρίς βλάβες πολλές. Ακριβώς. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό όμως τώρα, κύριε Καρνικολόπουλο, γιατί ήρθε εδώ 11:30 και αμέσως μετά επιστρέφουμε να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα. Έχουμε επικοινωνήσει και με τον κύριο Τόσκο για να υπάρξει η αντιπαράθεση των στοιχείων ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο κύριος Τόσκος μας είπε ότι θα είναι μαζί μας, αλλά όχι μαζί με τον κύριο Καρνικολόπουλο, όταν τελειώσει ο κύριος Καρνικολόπουλος. Συνεχίζουμε λοιπόν μόνοι μας, κύριε Καρνικολόπουλο, τη συζήτηση προς το παρόν. Αμέσως μετά θα είναι και ο κύριος Τόσκος, θα απαντήσει λογικά σε αυτά που έχετε ήδη δημοσιεύσει και που σήμερα αναλύεται. Για τα μαγικά, γιατί γίνεται στο άρθρο σας πολλής λόγος για τα μαγικά μαθηματικά της ΔΕΙΑΚ. Και λέτε εδώ, βάζετε ωραία ερωτήματα προς τον κόσμο. Βάζετε τον κόσμο στο τρυπάκι να ψάξει κι αυτός. Λέτε, ας πούμε, το ήξερες οικογενειάρχη ότι ένα ξενοδοχείο
πληρώνει μόνο 0,05 λεπτά περισσότερο από ένα τετραγωνικό μέτρο, αλλά η τιμή του είναι σταθερή ακόμη και ξεπεράσει τα 61 τετραγωνικά μέτρα, ενώ εσύ τα χρεώνεσαι με 0,65, αν τολμήσεις και ξεφύγεις σε κατανάλωση και υπερβείς αυτό το όριο των 61 τετραγωνικών μέτρων. Ναι, γιατί δεν έχει κατηγορία. Δηλαδή αυτό είναι από το 80 μέχρι το άπειρο. Δηλαδή δεν έχει. Εντάξει. Λένε ότι το 61 μέχρι το 61 είναι οι περισσότεροι πάντως. Δεν ξέρω. Ναι, είναι μεσοσταθμιστικά πιστεύω κι εγώ, δεν το ξέρω. Ότι αυτό είναι οι περισσότεροι. Να μας το απαντήσει ο κύριος Τόσκος που. Εντάξει, κύριε Πέτρο, δεν τα αγκώνω. Βγες. Να το πω και έτσι απλά. Δηλαδή αυτό είναι μια αδικία. Δηλαδή τώρα εδώ πέρα είναι ξεκάθαρη αδικία. Καραμπινάτε και γίνεται παρακάτω. Ναι, αλλά τώρα έτσι προκαλείτε τον κύριο Τόσκο. Αυτό θέλω. Λέτε, Πέτρο, βγες, δεν δαγκώνω. Αυτό θέλω. Εντάξει. Το ίδιο ισχύει, λέτε, και για τις φάρμες ζώων και καθρεφτών. Ποιον καθρεφτών εννοείτε, τα φωτοβολταϊκά. Ναι. Μέχρι 80 τετραγωνικά μέτρα. Κυβικά, συγγνώμη, μέτρα. Αυτό δεν λέτε. Ναι, μέχρι 80 κυβικά. Το βρίσκεις δίκαιο, ρωτάτε στον κόσμο. Και αν αυτό μπορείς να το ανεχθείς, τότε τι λες για αυτό της κατηγορίας 5? Το ήξερες, οικογενειάρχη, ότι το ίδιο ισχύει και για τους βιομήχανους της βιομηχανικής περιοχής? Αυτό το είπες νωρίτερα, ναι, αγαπητέ Σάκη, το είπες νωρίτερα με το παράδειγμα των 42 ευρώ αναέτος στα πάγια, όταν το πάγιο για ένα διαμέρισμα στην Καστοριά, στην πόλη, είναι 108 ευρώ αναέτος. Για ειδικές κατηγορίες λόγω κορονοϊού. Αυτό εδώ τι κομμάτι είναι στο άρθρο, Σάκη? Μπορείς να μας το εξηγήσεις? Λες εδώ ότι πόσο μάλιστα όταν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες λόγω κορονοϊού παίρνουν και δώρα αναπηρική έκπτωση, όπως αυτές, ναι, εδώ τις καθάρισες. Εννοώ πάνω στην απόφαση. Τι είναι εδώ? Έχεις και ένα απόσπασμα, μια απόφαση της ΔΕΙΑΚ. Σωστά. Λοιπόν, μέσα στην απόφαση, αυτή είναι η απόφαση κεντρική δηλαδή, ναι, που απασχολεί σήμερα αυτή τη συζήτηση, είναι το ότι ουσιαστικά το 30% δίνεται σε ανθρώπους που έχουν κάποια μορφή πιστοποιημένη αναπηρίας. Mm-hmm. Ουσιαστικά δίνουν δώρο, είναι δηλαδή σαν να την εντάσσουν σε αναπηρική κατηγορία, ας πούμε, την εταιρεία αυτή, με πρόφαση το κορονοϊό. Επειδή δηλαδή προφανώς έκανε κάποια αίτηση αυτές οι δύο εταιρείες και είπαν ότι λόγω της κατάστασης COVID, τα βυρσοδεψία αυτά, ναι, ότι έχουν αυτή την έκπτωση όπως οι ανάπηροι. Ναι, που δικαιούνται το 30% ιδιαίτερες ομάδες, ξέρω εγώ, του πληθυσμού. Δηλαδή ουσιαστικά με πρόφαση των κορονοϊών, γιατί πρόφαση είναι αυτό, για την ίδια δικαιολογία μπορεί να τη δώσει η κάθε εταιρεία και ο κάθε πολίτης. Και γι' αυτό στο τέλος αυτής της αναφοράς λέτε, δεν αποτελεί αυτό σκάνδαλο για σένα, οικογενειάρχη? Ναι, δεν αποτελεί. Και λέτε και κάτι εδώ, ξανά την Παναγία εδώ την έχετε, βλέπω. Αν υπάρχει, λέτε, κάτι για να δακρύσει η Παναγία, αυτό μάλλον είναι για τις αμαρτίες της ΔΕΙΑΚ. Εδώ επίσης πολύ βαρύ σχόλιο. Βαρύ γιατί, ξέρετε κάτι? Αυτή την κατάσταση. Για όλα αυτά επαναλαμβάνω, ο κύριος Τόσκος θα... Λογικά, ναι, θα απαντήσει μετά τον κύριο Καρνικόλοπουλο. Ναι, αυτό έχει. Εκτός αν στην πορεία της εκπομπής θελήσει ο κύριος Τόσκος να είναι μαζί μας και να είναι απέναντι στον κύριο Καρνικόλοπουλο. Ναι. Ναι, και φυσικά παραθέτω κάποιους θετικούς συνδέσμους. Παρακάτω έχω και ένα υστερόγραφο στο οποίο αναλύω κάπως με μια υπόθεση. Ναι. Γιατί αυτό είναι μόνο υπόθεση. Με τη μέση κατανάλωση ανακάτοικο ένα ημέρα που γίνεται με βάση τη ΔΕΙΑΛ τώρα. Που εκτιμά ότι μια μέση οικογένεια, μόνο ο κάθε κάτοικος, το αντιστοιχεί περίπου 0,2 κυβικά, δηλαδή 2.000 λίτρα, σε κάθε κάτοικο. Εντάξει, αυτή είναι μια μέση κατανάλωση, ας πούμε, ανεκτή στη Λάρισα. Εδώ πέρα δεν ξέρουμε καν, ας πούμε, αν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, γιατί σίγουρα έχουν γίνει μελέτες με βάση αυτά. Δηλαδή είναι δανεικασμένη η ΔΕΙΑΚ, όπως ξέρω, όπως θυμάμαι, να κάνει κάποιες αναλύσεις με βάση τον πληθυσμό, δηλαδή πώς θα εκτιμά, δηλαδή ανάλογα με τις υπογραφές, πώς θα κινηθεί ο πληθυσμός και ανάλογα σχεδιάζει για την πολιτική της για την επόμενη δεκαετία. Εντάξει. Κανονικά θα έπρεπε να συμβαίνει. Τώρα, επειδή για μένα σας είπα, η ΔΕΙΑΚ ήταν ένα μαύρο κουτί και παραμένει ακόμη πιο μαύρο τώρα, εντάξει, δυστυχώς δεν μπορώ να. Είναι υποθέσεις και καλύτερα να μην πούμε στο κομμάτι. Είναι φορτωμένη όμως με πολλές υποχρεώσεις. Πρέπει να εξοφλήσει δάνεια. Πάμε σε ένα μεγάλο ρεκόρ. Ναι, ακούστε να δείτε. Σε σχέση με τα δάνεια, γιατί ακούστηκαν, ναι, διάφορα πράγματα. Ναι, ναι. Ας πούμε τώρα, έχουμε σταματήσει πλέον να μιλάμε για οικονομική κρίση. Εντάξει, εντελώς. Ξαφνικά ζούμε εποχές πασόκ για τη δημόσια διοίκηση, γιατί σκάνε λεφτά με αφορμή το κορονοϊό παντού. Εντάξει. Νομίζω κιόλας, δεν παρακολουθώ και απόλυτα την επικαιρότητα, όσο μπορώ ότι παρακολουθώ, είχαν γίνει κάποιες χρηματοδοτήσεις για τη ΔΕΙΑΚ για να πέσουν κάποια πράγματα. Επίσης, μπαίνει σε προγράμματα.
Εντάξει, δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που την απασχολεί είναι το τι πάγιο θα χρεώσει, τι καταναλώσει. Δηλαδή, θα έπρεπε ήδη, ας πούμε, γιατί αυτά τα πράγματα είχαν δρομολογηθεί και από την προηγούμενη δημοτική αρχή, να, ας πούμε, για το δίκτυο, δεν ξέρω τι συμβαίνει, που έχει πολλές βλάβες και κοστίζει το πολύ. Το οποίο πάμε για μια αλλαγή, με πολλά προβλήματα όμως στην αρχή αυτού του έργου, μια και υπάρχουν μπερδέματα ακόμη με τον εργολάβο. Με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αν μπορεί να το κάνει το έργο ή αν ακόμη καθυστερεί για κάποιους λόγους. Έχουμε καθυστερήσεις. Θυμίζω ότι το έργο αυτό έπρεπε να ξεκινήσει πέρσι το καλοκαίρι. Σωστά. Και όχι μόνο αυτό, αυτό συμπεριλαμβάνει. Τη αντικατάσταση του δικτύου ίδρυσης, δηλαδή. Ναι, συμπεριλαμβάνει και κάποια έξυπνα συστήματα σε σχέση με τους μετρητές. Όλα αυτά είναι μέσα στο έργο. Είναι μέσα στο έργο, το οποίο όμως δεν ξεκινάει. Γιατί δεν ξεκινάει όμως, υπάρχουν θέματα με το εργολάβο. Κάποια στιγμή είπε ο κύριος Δήμαρχος, μάλιστα εδώ, ότι αν δεν είναι εντάξει απέναντι στις συμβατικές του υποχρεώσεις ο εργολάβος, θα κινηθούν οι διαδικασίες να βγει έκπτωτος. Προσέξτε, για ένα τέτοιο τεράστιο έργο των 10 εκατομμυρίων για την Καστοριά, αν μπλέξουμε, θυμάστε πως έμπλεξε το φράγμα. Ακριβώς. Θα μπούμε σε μια διαδικασία. Αν μπούμε λοιπόν σε αυτές τις διαδικασίες, έκπτωτος ο ένας, έλα ο επόμενος, ξανά διαγωνισμούς κτλ. Ναι, το θέμα αυτό το έργο είναι... θα πάει πάρα πολύ πίσω. Οκ, okay, όμως εδώ πέρα βλέπετε, ας πούμε, και μια προβληματική που υπάρχει γενικά στο δημόσιο. Γιατί από την εμπειρία μου, ας πούμε, στο Δήμο, κατάλαβα ότι ουσιαστικά το δημόσιο είναι ένα κομμάτι που το βλέπω σαν επιχείρηση μερική. Και αυτή η δημοτική αρχή, για Άξτε, μένα. Το λέει καθαρά η ΔΕΙΑΚ. Δημοτική επιχείρηση, δεν το κρύβει. Ναι, δεν το κρύβει. Όμως, ναι, αλλά... πώς λειτουργεί. Λειτουργεί με κριτήρια. Το θέμα είναι, θέλουμε μια δημοτική επιχείρηση που να είναι όμως πραγματικά δυνατή για να μας παρέχει αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το καθαρό και το καλό νερό. Δεν το θέλουμε. Όμως, όταν δεν μπορεί να γίνει χωρίς κόστος αυτό. Θα γίνει με κόστος. Όμως, δείτε λίγο τις συμπλοκές. Δηλαδή, τώρα ο εργολάβος αυτός για να βγει έκπτωτος. Γιατί ανέλαβε το έργο καταρχήν. Γιατί ανέλαβε να κάνει ένα έργο το οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να το κάνει. Δηλαδή, αυτά θα έπρεπε ήδη να είναι. Να έχει ο δημόσιος μηχανισμός που να ξεκινάει τέτοια πράγματα. Επειδή κάνατε εκθέτηση και στο Δήμο, όταν βλέπετε πολύ μεγάλες εκπτώσεις που δίνουν εργολάβοι, δεν τρομάζεται εκεί. Δηλαδή, να το πούμε πολύ απλά, όταν ένα έργο το βγάζουν οι υπηρεσίες, οι κρατικές υπηρεσίες. Δεν βγαίνει με τις κρατικές υπηρεσίες. Κύριε Καρνικολόπουλε. Αυτό βγαίνει, δηλαδή. Τώρα προσέξτε, λένε ότι βγαίνει ο προϋπολογισμός του έργου. Δεν βγαίνει. Από πού βγαίνει? Κρατικές υπηρεσίες είναι, δημοτικές υπηρεσίες είναι. Λένε ότι κοστίζει 100 δραχμές. Και έρχεται κάποιος και λέει, εγώ μπορώ να το κάνω με 50 δραχμές. Εκεί δεν σας βάζει υποψία. Τι γίνεται εδώ? Γιατί ο άλλος το βγάζει ότι κάνει 100 δραχμές και ο άλλος λέει ότι μπορεί να το φτιάξουμε 50? Ναι, να το εξηγήσουμε λιγάκι αυτό. Αυτό πώς πάει? Όταν ξεκινάει ένας εργολάβος να κάνει τον προϋπολογισμό του, ας πούμε, για το έργο, παίρνει τις τιμές με συγκεκριμένα υλικά που τα έχει σε κατηγορίες Α, Β, Γ, και από εκεί πέρα βγάζει το κοστολόγιο του. Μπορεί να πάρει, άλλος θα πάρει πιο φθηνά υλικά, άλλος θα πάρει πιο ακριβά. Και ανάλογα το τι επιλέξει κανείς με τις τιμές που δίνει το δημόσιο όμως, θα ξεκινήσει να κάνει το έργο. Οπότε υπάρχουν αυτές τις διαφοροποιήσεις που μπορούν να φτάσουν. Δηλαδή, ακόμη και μια έκπτωση του 60% θεωρείται φυσιολογική. Δεν είναι δηλαδή τρελή έκπτωση. Γιατί οι τιμές του δημοσίου είναι υπερκοστολογημένες, είναι πολύ μεγάλες. Ναι, τώρα, αλλά όπου υπήρξε πολύ μεγάλη έκπτωση, δεν είδαμε και πολύ μεγάλη πρόοδο σε έργα. Όχι, το κέρδος μετά ξεκινάει από αλλού. Δηλαδή, το κέρδος είναι σε μεγάλη εργολάβη ή θα πάρουν, ας πούμε, συνήθως άμα δείτε, δουλεύουν μετανάστες, ας πούμε, στα έργα ή παίρνουν υπερεργολάβους που θα χρησιμοποιήσουν αυτοί, ξέρω εγώ, φθηνά μεροκάματα και τέτοια. Και αρχίζει βγαίνει το κέρδος από εκεί τόσο πολύ και σε κάποια φάση ίσως από τα υλικά, δεν ξέρω, ας πούμε. Η ουσία είναι ότι δεν έχει αρχίσει να σκάβεται ακόμα η Καστοριά. Νομίζω ότι αυτό πιο γρήγορα θα αρχίσει να σκάβεται το αέριο, γιατί φέτος ξεκινάει. Ναι. Το αέριο να σκάβεται το δίκτυο για την Καστοριά, το Μανιάκι και το Άργος. Και βλέπω ότι πιο γρήγορα θα ξεκινήσει τελικά το αέριο, αυτό που το λέγαμε ότι θα ξεκινήσει αργότερα από το νερό. Και μετά θα αρχίσει το νερό, έτσι πώς πάνε τα πράγματα. Ναι, από το οποίο αέριο, μακάρι, εύχομαι τουλάχιστον, να μπορέσουμε να πάρουμε. Και ακόμη να πάρει και οποιαδήποτε εταιρεία τώρα θα πάρει. Τώρα, εντάξει, κάτι τελευταίο, γιατί νομίζω ότι ολοκληρώνουμε. Ναι. Το γράψατε αυτό. Ναι. Είπατε την άποψή σας, εξηγήσατε τι συμβαίνει με το νερό και πώς χρεωνόμαστε και σε σχέση με άλλους. Τι μπορούμε να κάνουμε? Εγώ παίρνω το λογαριασμό. Μπορώ να αντισταθώ? Όπως έρχεται ο λογαριασμός, θα πρέπει να πάω στο ταμείο για να τον πληρώσω. Τι προτείνετε λοιπόν, κύριε Καραγιόλοπουλε? Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόταση σε αυτό. Αυτό είναι καθαρά θέμα πολιτικής. Δηλαδή, πώς αν θέλει να είναι δίκαια η δημόσια διοίκηση απέναντι στους δημότες της. Από εκεί ξεκινάει. Και αν θέλει να εκτιμά τη ΔΕΙΑΚ ως μια επιχείρηση δημοτική και ανταποδοτική. Δηλαδή, την εκτιμάει ο πολίτης στη φιλοσοφία του, στην αντίληψή του, ας πούμε.
έτσι ώστε να ενδυναμωθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της. Αν δεν το κάνεις αυτό, φυσικά, και δηλαδή λειτουργείς, ας πούμε, με κριτήρια, ξέρω εγώ, ανταγωνισμού, ας πούμε, ή αν βάζεις μέσα κριτήρια αξιολόγησης, ας πούμε, των υπαλλήλων, με βάση, τότε ξαφνικά έχεις τέτοιες αντιδράσεις και από τους, δηλαδή αυτοϋπονομεύεσαι. Από την ώρα που αυτοϋπονομεύεσαι, λογικό είναι να μην μπορείς να διαχειριστείς κάποια πράγματα και εξαρτάσαι πλέον από τους ιδιώτες. Πιο πολύ. Από την ώρα που εξαρτάσαι από τους ιδιώτες, φυσικά οι ιδιώτες θέλουν το κέρδος. Λογικό είναι, ας πούμε, να προσπαθήσουν να σου τη φέρουν με κάποιο τρόπο. Και αρχίζουν αυτές οι επιπλοκές. Αλλά δεν υπάρχει, ας πούμε, λύση πέρα από την πίεση. Τέτοιου είδους πιέσεις, όπως πιέζει ο κάθε πολίτης. Όμως αυτό το συζητούσα χθες, γιατί ήταν, αν θα έπρεπε να τη βγάλω το άρθρο αυτό προσωπικά, εντάξει, που έχει μικρότερη βαρύτητα, ή αν θα έπρεπε να βγει σαν συλλογικότητα, γιατί ήμουν αδρανοποιημένη. Χθες ξαφνικά, και μου λέγανε, τι αναλαμπή έπαθες τώρα, ας πούμε. Ναι. Ξαφνικά δηλαδή, όταν έχεις μια συλλογικότητα που προσπαθεί, ας πούμε, επώνυμα τώρα να πιέσει, είναι διαφορετικά. Και ξαφνικά φτάνουν οι φάσεις στα ραδιόφωνα, στα κανάλια, και νομίζω είναι ένα είδος πίεσης και ανταλλαγής απόψεων στη δημόσια σφαίρα, ώστε να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους. Τώρα από εκεί και πέρα εξαρτάται και από τον ίδιο είναι τον πολίτη. Γίνει πιο γιατί το ζητούμενο είναι αυτό, λέτε, να γίνει πιο δίκαιη η τιμολογική πολιτική της ΔΕΙΑΚ απέναντι στους πολίτες. Απέναντι στους πολίτες και να μην χαϊδεύει τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι το κεντρικό. Είναι αυτό. Απέναντι στους πολίτες. Ναι. Σε σχέση με αυτά που αναφέρεται ως παραδείγματα. Ναι, δηλαδή με δρυσοδεψία, με βιομηχάνους κτλ. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, το κεντρικό σημείο είναι το τελευταίο. Δηλαδή αυτό είναι η μεγάλη αδικία και τα περίεργα μαθηματικά. Εντάξει, που πρέπει να διαχειριστεί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, γιατί ευνοείς τις επιχειρήσεις και δεν τους πολίτες σου. Για τις επιχειρήσεις δουλεύεις και τους πολίτες, στο φινάλε. Με αυτό το ερώτημα θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας λίγο με τον κύριο Τόσκο. Κύριε Καρκινολόπουλε, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Έγινε, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Και νομίζω ότι τώρα κάπου πάτε τώρα, έτσι. Πάω στη ΔΕΙΑΚ κατευθείαν. Τώρα πάτε στη ΔΕΙΑΚ να κάνετε τι. Άρα λοιπόν, μπορεί να μην βρήκατε εδώ τον κύριο Τόσκο, θα τον βρείτε εκεί τώρα. Πιθανό να τον βρω εκεί. Εντάξει, πάω για παράπονο στους λογαριασμούς. Όχι, πάτε για παράπονο. Στο λογαριασμό. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.